κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Χάος επικρατεί στην Ιδωμένη, καθώς στον προσφυγικό καταβλισμό που έχει δημιουργηθεί ακόμη και στα σύνορα, υπολογίζονται ότι βρίσκονται 5.500 με 6.000 άνθρωποι που περιμένουν να περάσουν από τα σύνορα της Ελλάδος προς τα Σκόπια. Να πούμε ότι είναι εκατοντάδες οι πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί ακόμα και στη σιδηροδρομική γραμμή, ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα. Ανοίξτε τα σύνορα, λένε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι από εκεί πέρα, βέβαια, όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot. Αναμένονται, βέβαια, και τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τις συσκέψεις που θα έχουν ο επικεφαλής αξιωματικός με τον Έλληνα και τον Τούρκο. Αλλά να πούμε ότι και τον καταβλισμό του Ελαιώνα μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Ιδωμένη, καθώς το προσφυγικό καταβλισμό που έχει δημιουργηθεί υπολογίζει ότι βρίσκονται περίπου 5.500 άνθρωποι που περιμένουν να περάσουν από την ουδέτερη ζώνη Ελλάδος Σκοπίων. Ωστόσο, από προχθές το βράδυ, οι αρχές γειτονικής χώρας δεν έχουν ανοίξει για κανέναν το σημείο διέλευσης, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ιδωμένη. Εκατοντάδες είναι οι πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στη σιδηροδρομική γραμμή, φωνάζοντας «Ανοίξτε τα σύνορα». Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ αποχώρησαν από τον καταβλισμό με λεωφορεία 80 Αφγανοί, ενώ κατέφθασαν από το κέντρο με την κατάσταση στα Διαβατά 3 λεωφορεία με 120 Σύρους και Ιρακινούς. Στα Διαβατά βρίσκονται περίπου 2.000 πρόσφυγες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, στο λιμάνι του Πειραιά είχαν φτάσει με πλοία από το Ανατολικό Αιγαίο περισσότεροι από 11.000 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είτε στηβάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες στο επιβατικό σταθμό του ΟΛΠ, είτε επιχειρούν με κάθε μέσο να φτάσουν στην Ιδωμένη. Μόνο ανθρωπιστικές οργανώσεις φροντίζουν να δώσουν στους πρόσφυγες φαγητό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ δεν λείπουν εικόνες όπως αυτές παιδιών να αναζητούν τροφή στα σκουπίδια. Την ίδια στιγμή όμως Σλοβαίνοι, Αυστριακοί, Σκοπιανοί, Κροάτες και Σέρβοι σχεδόν σφραγίζουν τα σύνορά τους, μειώνοντας τον αριθμό εκείνων που μπορούν να περάσουν στους 580 σε ημερησία βάση. Διαβλέποντας την ανθρωπιστική κρίση να διωγγώνεται επικίνδυνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως είναι έτοιμη να εφαρμόσει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης. Ήδη, στελέχη της Κομισιόν βρίσκονται στην Αθήνα και συνεργάζονται με την κυβέρνηση, που τους έχει ενημερώσει ότι στο ελληνικό έδαφος υπολογίζεται ότι βρίσκονται 25.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Την Οικονομική και Νομισματική Ένωση υπάρχουν και κανόνες και κυρωτικοί μηχανισμοί, ώστε ένα κράτος, όταν παραβιάζει τους κανόνες αυτούς, υφίσταται σκληρές και άμεσες κυρώσεις, και η Ελλάδα το έχει ζήσει αυτό, έχει ζήσει αυτή την πικρή εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά θέματα, υπάρχει ένα τεράστιο δημοκρατικό κενό, γιατί η παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνοδεύεται από κυρώσεις και πολύ περισσότερο από άμεσες κυρώσεις. Αυτό το κενό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το καλύψουμε αμέσως. Και οι Ευρωπαίοι, με τη δική σας νοοτροπία και την δική σας θεσμική λειτουργία, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Κατόπιν τούτου, και επειδή δεν μπορεί να υπάρχει Ευρώπη δύο ταχυτήτων και πολύ περισσότερο Ευρώπη à la carte, πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε για την μία και ενιαία Ευρώπη. Και σε θέματα δημοκρατίας και σε θέματα πολιτισμού. Χθες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν αποκάλυψε ότι οι υπηρεσίες της ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο στις χώρες του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων. Προετοιμάζουμε ένα μηχανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας, ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, δήλωσε αναφερόμενη στη χώρα μας η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Νατάσα Μπερτό. Ήδη επικαλέστηκε στοιχεία που έλαβαν οι κοινοτικές υπηρεσίες από την ελληνική κυβέρνηση ότι βρίσκονται στη χώρα μας 25.000 άτομα που ζητούν άσυλο, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται 2 με 3.000 ημερησίως. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Υπουργός Αμήνης Πάνος Καμένος πληροφόρησε την Κομισιόν ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα είναι διαθέσιμες 20.000 θέσεις προσωρινής στέγασης στην Βόρεια Ελλάδα. Κατά πληροφορίες, η Αθήνα έχει υποβάλει σχέδιο για έκτακτη ενίσχυσή της με 450 εκατομμύρια ευρώ. Στην έδρα της Κομισιόν επισημαίνουν το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την Ελλάδα έχει σχεδιαστεί από κοινού
μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινοτικών υπηρεσιών, ενώ ανάλογα σχέδια έχουν γίνει και με άλλες 4 χώρες του διαδρόμου των Βαλκανίων. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα χρηματοδοτηθεί από διάφορες πηγές του κοινοτικού προϋπολογισμού, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Μετανάστευσης, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλει νέο αίτημα όταν το κρίνει σκόπιμο. Θα συνδράμουν επίσης και διμέρως στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Τόμας Ντε Μεζιέρ, φωτογράφησε από τις Βρυξέλλες κλείσιμο όλων των συνόρων του Σέγγεν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στις 7 Μαρτίου, που θα μειώσει την είσοδο προσφύγων από τα τουρκικά παράλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, εάν μετά τη συνάντηση με τον Αχμέντ Νταβούτογλου δεν προκύψει μια σημαντική μείωση του αριθμού των προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα. Ο Γερμανός Υπουργός δεν διευκρίνησε σε τι είδους μέτρα αναφέρεται, αλλά η ερμηνεία των δηλώσεων από διπλωμάτες τις συσχετίζουν με το χειρότερο σενάριο, που συνίσταται στη δραστική μείωση των προσφύγων που θα γίνονται δεκτοί στη Γερμανία. Άλλωστε, ο αρμόδιος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τόνισε πως δεν μπορεί τη στιγμή που ένας ευρωπαϊκός λαός να αγωνίζεται για να στήσει δομές καταγραφής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, κάποιοι άλλοι να υψώνουν φράχτες. Ενδεχομένως μάλιστα στην Ελλάδα, τόνισε πως η λύση είναι η οργανωμένη και κοινή προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Η συντονισμένη μετεγκατάσταση των 160.000 προσφύγων που έχουν συμφωνηθεί να μοιραστούν σε χώρες της Ένωσης, η ευάνθηση της συνεργασίας, θέματα ασφάλειας και άμυνας και η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ενσωμάτωσης που θα χτυπήσουν στη ρίζα τους τη ριζοσπαστικοποίηση και το μίσος. Νωρίτερα, το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Σε δηλώσεις του, επεσήμανε την ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη της Ευρώπης και πως πρέπει να αποφευθούν μονομερείς ενέργειες. Αναγνώρισε ότι η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα πέραντο hot spot, χαρακτηρίζοντας απαραίτητο ένα σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με ενίσχυση τόσο των ανοιχτών όσο και των κλειστών δομών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την σημερινή του ξενάγηση, να συγχαρώ τα στελέχη του Δήμου για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Δυστυχώς η χώρα μας αντιμετωπίζει στις τελευταίες μέρες μια πρωτοφανή κρίση, κινδυνεύει να μετατραπεί ολόκληρη σε ένα απέραντο hot spot. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με ενίσχυση και των ανοιχτών αλλά και των κλειστών δομών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον τους πολύ μεγάλους αριθμούς μεταναστών, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δεν θα κουραστώ να το λέω. Το πρόβλημα είναι διεθνές πρόβλημα, δεν μπορεί να το λύσει μόνο η Ελλάδα. Από την άλλη, μονομερείς ενέργειες πρέπει να αποφευθούν από όλες τις πλευρές. Και από την Ευρώπη, αλλά και από την χώρα μας. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί μόνο στα πλαίσια ενός σωστού ευρωπαϊκού διαλόγου, με μια δίκαιη κατανομή του βάρους ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ένταση αυτού του προβλήματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι και άλοθη για την έλλειψη ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα αντιμετωπίσει σήμερα το πρόβλημα. Και κάθε μέρα που περνάει, δυστυχώς, το πρόβλημα εντείνεται. Εν τω μεταξύ, μετά τις επιστολές για τα σύνορα του ΟΗΕ, δεν φαίνεται να μοιράζεται τις ανησυχίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την προσφυγική κρίση, το State Department, καθώς απέφυγε να ζητήσει ευθέως από τις ευρωπαϊκές χώρες που δείχνουν απαράδεκτη συμπεριφορά έναντι των προσφύγων να ανοίξουν τα σύνορά τους. These are difficult circumstances, and that each nation has a right to control its own territory, but we would just ask that all nations, as Greece has done, continue to show generosity. Very sympathetic to the incredible burden that Greece has taken on by accepting these migrants. We have said many times that we would like to see Europe, the EU, approach the refugee crisis in a cohesive and comprehensive manner. Because, as you know, right now you've got different countries taking different steps in order to deal with the crisis. We want to see a more comprehensive approach. Ο Μπαν Κι Μουν έκανε ηχηρή παρέμβαση και ζήτησε να παραμείνουν τα σύνορα ανοιχτά, επειδή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τέτοιοι συνοριακοί περιορισμοί δεν συνάδουν με τη σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου του 1967. Επειδή ο ατομικός καθορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα και η αξιολόγηση των ατομικών αναγκών προστασίας δεν γίνονται δυνατά.
Αυτή λοιπόν είναι δυστυχώς η εικόνα από τα σύνορα και από ολόκληρη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε ένα απίστευτο οδηπορικό προχώρησε το βρετανικό δίκτυο Sky News. Κατέγραψε μάλιστα τους πρόσφυγες, κατέγραψε τους μαρτυρικούς δρόμους που ακολουθούν για να βρουν αυτή την σωτηρία που αναζητούν στην Ευρώπη. Last year, more than 800,000 people, mostly Syrian refugees, arrived on Greek shores. Most of them with the aim of reaching Germany and other prosperous EU member states. While the number of arrivals slowed during the winter months, the EU is now dreading another huge wave of migrants come the summer. In the next 10 days, we need tangible and clear results on the ground. Otherwise, there is a danger, there is a risk that the whole system will completely break down. We all have the responsibility to step up our efforts to apply the agreed European solutions. There is no time for uncoordinated actions. Austria and the Balkan states, tired of waiting for European leaders to come up with a plan, have now closed their borders. Thousands of men, women and children have nowhere to go and have been trapped in Greece, most of them along the border with Macedonia. We just came from a very different situation to reach in Germany to have a safe life, but not for this, like this, to be punished, like this is punishment. Thousands more who arrived on Greek islands this week and moved on to Athens have now been stopped at the city's port of Piraeus. We got no place to sit even, and we have kids, and we got nothing with us. They've left a war-torn country looking for freedom. They get here, and they're not free. Although this is not officially a camp, it's like a camp, and they're being held here. With the pace of arrivals showing no sign of slowing, Greece is under huge pressure to screen the new arrivals and provide them with food and shelter. But the country's battling its worst economic crisis in modern times and is ill-equipped to deal with the situation. With the borders to the north now closed, there are fears that hundreds and thousands of refugees will remain trapped in Europe's most chaotic state. In terms of migration, the European Union no longer has a clear line. We're heading towards anarchy. More than a million asylum seekers made it to Germany last year, but that country too now wants to close its doors. The pressure is now on Turkey to stop them from leaving for Greece in the first place. A tall order when there are so many desperate people seeking safety and a better life in Europe. Και η βρετανική εφημερίδα Guardian όμως περιγράφει το δράμα των προσφύγων, κυρίως στη χώρα μας. Ένα δράμα βέβαια που μην ξεχνάμε ότι το δημιούργησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται για μια μεγάλη έκτακτη ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα εν μέσω του αυξανόμενου πανικού ότι οι αποσπασματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση είναι λίγο πριν από την κατάρρευση. Αυτό σημειώνει σε άρθρο του Guardian που περιγράφει με δραματικό τρόπο τα όσα έχουν συμβεί στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες λόγω της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και του αδιεξόδου στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι χώρες. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται και στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, τον ότι αυτό επισκιάστηκε από την άγρια διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστρία, η οποία ηγείται μιας εκστρατείας ώστε να μπει σε καραντίνα η χώρα μας και να σταματήσει η μεταναστευτική ροή προς τα Βαλκάνια με το ελληνικό σφράγισμα των συνόρων των Σκοπίων. Αυτό που σημειώνει η εφημερίδα όμως είναι ότι αν η Ελλάδα αποκοπεί από την υπόλοιπη ζώνη Σέγγεν, το Βερολίνο προβλέπει μια ανθρωπιστική κρίση και μια κρίση ασφαλείας μέσα σε λίγες μόλις μέρες. Η Αθήνα, τονίζει η εφημερίδα, αντέδρασε εξαγριωμένα στις τελευταίες εξελίξεις, ανακαλώντας και τον πρεσβευτή της από την Αυστρία, κατηγορώντας τη χώρα ότι ακολουθεί πρακτικές του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια να ανακαλεί μια ευρωπαϊκή χώρα τον πρεσβευτή της από μια άλλη, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό του διχασμού που έχει προκαλέσει το προσφυγικό. Η Μέρκελ, σύμφωνα με την εφημερίδα, διατηρεί τις ελπίδες της ότι θα βρεθεί λύση στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 7 Μαρτίου, αλλά είναι απομονωμένη και υπάρχει λίγη εμπιστοσύνη ότι η Τουρκία θα συμβάλλει στον περιορισμό των προσφυγικών ροών. Συνεχίζοντας το ίδιο πνεύμα, το
δημοσίευμα επικαλείται και τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είπε ότι ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για μια σημαντική λειτουργία ενίσχυσης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και θα οριστικοποιηθεί εντός των ημερών. Η πιθανότητα μιας ανθρωπιστικής κρίσης μεγάλης κλίμακας είναι εδώ και είναι πραγματική, είπε ο κ. Αβραμόπουλος, τη στιγμή που Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στο σχεδιασμό για μια κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής κρίσης έλεγε ότι η ανθρωπιστική διάσταση στην Ευρώπη γίνεται πολύ πιο σημαντική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Θα πάμε τώρα και στο Spiegel, το περιοδικό Spiegel το γερμανικό, καθώς μιλάει για δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των χρεών μας, ότι θα αντιμετωπίσει δηλαδή η Ελλάδα μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επικαλεί το ότι έχει το Spiegel στα χέρια του. Από εκεί και πέρα είχαμε και νέο τηλεφώνημα από τον κύριο Τζακ Λιού, αφού πρώτα τηλεφώνησε στον Βόλφαγκ Σόιμπλε χθες, τον γερμανό ομολογό του. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τηλεφώνησε και στον επικεφαλής του Eurogroup, τον Γερούν Ντάιζεμπλουμ, ενώ πριν από λίγο υπήρξε και τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τζακ Λιού και του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των χρεών της ήδη στα τέλη Μαρτίου, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, υπό τον τίτλο «Χρεοκοπία ήδη το Μάρτιο». Το Ταμείο ανησυχεί ιδιαίτερα. Η προθυμία πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισχυρότερες παραχωρήσεις προς τους Έλληνες σε ό,τι αφορά τους όρους λιτότητας στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, λόγω της επιβάρυνσης από την τρέχουσα προσφυγική κρίση, αναφέρεται στο δημοσίευμα και επισημαίνεται ότι αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στις υποσχέσεις μεταρρυθμίσεων των Ελλήνων και μπλοκάρει την εδώ και καιρό εκκρεμούσα έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να δώσει το πράσινο φως ώστε να συμμετάσχει το Ταμείο στο τρίτο πακέτο. Οι ειδικοί του επισημαίνουν ότι οι Έλληνες έχουν υποσχεθεί μόνιμα πλεονάσματα 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το έτος. Επειδή δεν καταφέρνουν να φορολογήσουν επαρκώς τους εύπορους, πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις, καταλήγει το δημοσίευμα στο τεύχος του περιοδικού. Συμμερίζεστε την τη ρίση Τσακαλώτου που διατυπώθηκε στη Βουλή, ότι αν πάμε Μάιο-Ιούνιο καήκαμε? Συμμερίζομαι απόλυτα ότι η πρώτη αξιολόγηση, όπως έχει φανεί και από το παρελθόν, εάν παραταθεί θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο οικονομικής αστάθειας. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσει και όλες οι πλευρές που μιλούν απολύτως, που αναγνωρίζουν αυτή την αναγκαιότητα, μιλούν για να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ, μετά το Βόλφαγκ Σόιμπλε, ο Τζακ Λιού επανέλαβε τη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών να τελειώσει γρήγορα η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και στον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάιζεμπλουμ. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, σε συζήτηση με τον ομόλογό του της Ολλανδίας, έκανε λόγο για ανάγκη ολοκλήρωσης αξιολόγησης χωρίς καθυστερήσεις, ενώ έκανε λόγο για ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους, ώστε να μπει σε βιώσιμη τροχιά η χώρα. Αλλά τον δρόμο των συνεργασιών, τόσο σε κυβερνητικό όσο και κομματικό επίπεδο, επέδειξε ο κύριος Θεοδωράκης στο συνέδριο του Ποταμιού, βρίσκεται σε εξέλιξη, κάνοντας παράλληλα και μία πρόταση. Πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης παράταξης, την οποία μάλιστα την ονόμασε το Κοινοβούλιο του Κέντρου. Ο επικεφαλής του Ποταμιού χαρακτήρισε και έγκλημα την κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό και επεσήμανε πως η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνα νερά. Στο συνέδριο έχουν μιλήσει αρκετοί, μεταξύ αυτών και αρχηγοί των αρχηγικών κομμάτων, όπως ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από την Νέα Δημοκρατία, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Επίσης βρέθηκαν μίλησαν κιόλας και ο κύριος Σιμίτης, αλλά και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Η Ελλάδα έχει δύο δρόμους. Δύο δρόμους. Και δεν ξέρω ποιο να δείξω αριστερά και ποιο να δείξω δεξιά. Αλλά οι δρόμοι είναι δύο. Λαϊκισμός ή μεταρρυθμίσεις. Αυτό ήταν πάντα το δίλημα αυτής της χώρας. Δυνατή οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία δεν θα έχουμε ποτέ αν δεν νικηθούν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Αν δεν νικηθούν αυτοί που λένε μεγάλες κουβέντες και δεν εννοούν τίποτα. Η χώρα μας
βρίσκεται σε επικίνδυνα νερά. Ανίκανοι μέσα, αδύναμοι έξω. Δεν θα μιλήσω παρότι είναι εύκολο για το έγκλημα της κυβέρνησης το 2015 για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Οι ανοησίες τους είναι γραμμένες στην ιστορία. Αλλά τώρα η υπόθεση έχει ξεφύγει. Θα τα μάθατε. Τα βόρεια σύνορα κλείνουν. Η χώρα έχει υποστεί ήδη μια εθνική ήττα. Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Έχει κάποιους υπουργούς που έχουν αγωνία μόνο για το μέλλον τους. Και κάποιους άλλους υπουργούς που τα κομματικά βαρύδια και τα βαρύδια των ιδεών τους δεν τους αφήνουν να σκεφτούν και να πάρουν αποφάσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέτυχε και πρέπει να φύγει. Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται πραγματικά σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχει μια καθολική αβεβαιότητα σε όλη την κοινωνία. Η πραγματική οικονομία ασφικτιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το 2016 θα είναι ένα έτος ηφαισιακό για την ελληνική οικονομία. Η ανεργία είναι στο κόκκινο, η παιδεία απαξιώνεται και σαν να μην φτάνει αυτό, δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κύματα προσφύγων παράτυπων μεταναστών μεταφέρονται στη χώρα μας δοκιμάζοντας τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας η οποία πραγματικά δοκιμάζεται. Δυστυχώς σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται η πιο ιδεολειπτική, η πιο ανίκανη κυβέρνηση των μεταπολεμικών χρόνων. I think that Syriza already make part of the system and is not longer the alternative for the system. That's the reality. Well, he is doing exactly the same as the old political elite of this country. And the same now is happening, and that is even a bigger problem, I think, is happening on the media. Because everybody knows that there can be 12 channels, and they are saying, no, only four. Four for the French. And so there comes a day that, Gianni, we're going to have to raise the question of Greece, not only as an economic problem, but also as a problem from democracy, pluralism, and freedom of speech. Κλείνοντας, θέλω να σας καλέσω να πείτε το μεγάλο ναι. Το μεγάλο ναι στο πρώτο βήμα, που είναι επιτέλους διάλογος μεταξύ μας. Συμμετοχή στη συζήτηση επί πολύ συγκεκριμένων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Αναμένουμε τις αποφάσεις σας. Αλλά δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Τώρα πρέπει να τολμήσουμε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, τώρα πρέπει να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Τούτη την κρίσιμη στιγμή για τον τόπο μας οφείλω να αναδείξω εδώ, στη δική σας συνάντηση, αυτό που θεωρώ αναγκαίο για την κοινωνία μας και τη χώρα. Για να επανέλθουμε στην ομαλότητα, για να υπάρξει ορθολογισμός, για να μην συνεχιστούν οι περιπέτειες εκείνων που μας κυβερνούν, για να μας κυβερνούν πρόσωπα τα οποία έχουν γνώση και κατεύθυνση, να μην μας κυβερνούν πρόσωπα ανόητα που πιστεύουν ότι μπορεί από εδώ την Ελλάδα να αλλάξουν όλο το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όλα χρειάζεται ένας ισχυρός πόλος ανάμεσα στη δεξιά και την παράλογη και χωρίς έρμα αριστερά. Να δούμε τώρα τι γίνεται και στο αγροτικό μέτωπο, καθώς άνοιξαν τα τέμπη, συντεταγμένα, οι αγρότες, τα τρακτέρ έφυγαν. Μέχρι εδώ τουλάχιστον λένε ότι μπορεί να φεύγουν από την Εθνική Οδό, αλλά δεν παραδίδουν τα όπλα τους. Θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή τι θα καταθέσει η κυβέρνηση όσο αφορά το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αύριο να πούμε ότι εορτάζεται το Κιλελέρ, όπου θα συγκεντρωθούν από το μπλόκο της Νίκαιας. Λογικά και εκεί, μετά την αυριανή ημέρα, μετά την αυριανή ορτή, θα αποχωρήσουν λογικά
και εκείνη από τα Τέμπη, βέβαια από την Νίκαια, με συγχωρείτε, απλά να πούμε ότι όλοι περιμένουν την τελική πρόταση της κυβέρνησης για να δουν από εκεί πέρα σε τι άλλες κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν. Συντεταγμένη αποχώρηση από τον μπλόκο των Τεμπών αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη χθεσινή συνεδρίασή τους. Αποτιμώντας τις 37 ημέρες του αγώνα τους, αποφάσισαν να αποχωρήσουν, προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι θα τους βρει μπροστά της εφόσον δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Σύμφωνα με δηλώσεις του μέλους Συντονιστικής Επιτροπής Παναγιώτη Καλογιάννη, η κυβέρνηση θέλει να τελειώσει τον αγροτικό κόσμο. Αλλά στη συνάντηση της προηγούμενης Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό, κατέστησαν σαφές ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο, εκτίμησε ότι υπήρξαν ωφέλη από τον αγώνα και μάλιστα τα οποία τα συνόψισε λέγοντας ότι πήραμε τα 9.500 αφρολόγητο. Καταφέραμε να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Πήραμε παράταση ως προς την αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ μέχρι το 2021 και πιο ομαλή μετάβαση. Πήραμε 5% από τις εισφορές που υπολόγιζε να βάλει η κυβέρνηση. Εξασφαλίσαμε πιο ομαλή φορολόγηση στο 2021 και 4 μονάδες κάτω από τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Και εξασφαλίσαμε, λέει χαρακτηριστικά, τη ρύθμιση επανασύνδεσης με τη ΔΕΗ για τα αρδευτικά, όπως και τη ρύθμιση δανείων των αγροτών, ώστε να δικαιούνται όλοι οι αγρότες κάρτα αγροτή. Τα προβλήματα των αγροτών, είπε ο κ. Καλογιάννης, είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουν να παράξουν και στην πορεία κυβέρνηση. Θα μας βρει μπροστά της, λέει χαρακτηριστικά, εφόσον δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Εν τω μεταξύ, πρόσκληση προς τους συναδέλφους τους από άλλα μπλόκα για κοινό εορτασμό της επετείου του Κιλελέρτ αύριο, αλλά και την απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, ήταν το αποτέλεσμα της συνέλευσης των αγροτών στον μπλόκο της Νίκαιας. Στην ανακοίνωσή τους, οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν στις επάλξεις του αγώνα και υπενθυμίζουν ότι είναι ήδη πάνω από 40 μερόνυχτα στα μπλόκα, παλεύοντας να μην περάσουν και να μην εφαρμοστούν τα εξοντωτικά μέτρα και η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης των δανειστών και των κάθε είδους συνεταίρων της. Σημειώνουν ότι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να ικανοποιήσει ορισμένα από τα αιτήματά τους, όπως αυτά που αφορούν το ατομικό αφορολόγητο στις 9.500 ευρώ, τις αποζημιώσεις από το ΕΛΓΑ, τα κόκκινα δάνεια και τα αγροτοδικεία. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Επίσης, σύμφωνα με το μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου, Ρίζο Μαρούδα, αύριο στο Κιλελέρ θα λάβουν όλοι μαζί τις αποφάσεις τους για την πορεία του αγώνα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες Δυτικής Ελλάδος με ολιγόρους αποκλεισμούς εθνικών οδών. Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, ανακοίνωσαν ότι αναμένουμε από την κυβέρνηση την ανακοίνωση του συνόλου των δεσμεύσεων και των προτάσεων που συζητήθηκαν στη συνάντηση της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες της Τριφυλίας αποχώρησαν από τον μπλόκο στον κόμβο του Καλού Νερού, όπως είχαν αποφασίσει την προηγούμενη Τετάρτη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών, Νίκο Συνάνη, αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τον αγώνα τους. Για στο σημείο εδώ, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, τοπικά περιορισμένη ορατότητα, στα βόρεια ευνοείται η μεταφορά σκόνης. Νοτιοανατολική άνεμη 4 με 6, ενισχυόμενη στα 7 και βαθμία στο Ιόνιο στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 και βαθμία 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 4 με 5 και βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια του νησιού έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενη τη νύχτα τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9 από όλους εμάς, από σκηνοθέτη, τεχνικούς και δημοσιογράφους. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια καλή Κυριακή.